Τι κάνετε, κύριε Τσαλτίδη, καλησπέρα. Πάμε πρώτα στην, στην Αυστρία, στον κύριο Τσαλτίδη. Καλά, εσείς πώς είστε? Αντιλιακό πήρε στην Αυστρία. Σε τι λιακό ψεύτη έχει ρίξει χθες? Ναι, το είδα, το βράδυ, είδα. Το είδα. Αλλά εγώ σε είδα στην. Ο, μετά να δεις. Μετά κοτρόνια έριχνε. Μία ώρα κατακλυσμός. Και μετά από μία ώρα τίποτα. Έτσι εδώ. Τρέχει μία ώρα και μετά τίποτα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα με δροσιά στην Αυστρία. Μετά ο κύριος Ηλίας άρχισε να βγαίνει πάλι τώρα, σιγά σιγά, αλλά είναι η πρώτη μέρα που, εντάξει όχι εγώ, κάποιοι συνάδελφοι βάλαν και ζακετούλα το πρωί στην προπόνηση. Εχθές πάντως την ώρα που περιέγραφε το μάτς, το φιλικό, έδειξε εκεί σε ένα πλάνο, ήζουνα μέσα στον ήλιο εκεί πέρα, ήταν, σε λυπήθηκα λίγο. Άστο, άστο. Μετά το 70, καταρχήν, υπήρχαν δύο συνάδελφοι που κάνανε live και από την υπερθέρμανση έκλεισε το κινητό τους. Ναι, ναι, αλήθεια σου λέω. Σοβαρά. Εγώ την πήρα πρέφα και το έβαλα κάτω στον μπάγκο και τα λοιπά, και έκλεισε και έβαλε το κινητό υπερθέρμανση. Απίστευτο πράγμα, γιατί χτυπούσε ακριβώς ο ήλιος μετά το 70. Μέχρι το 70 ήταν μια χαρά. Και γι' αυτό καθίσαμε και δεν καθίσαμε πίσω από την εστία. Γιατί και συννεφιά και λέμε ωραία, μια χαρά. Στο 70 φεύγουν τα σύννεφα, βγαίνει ο ήλιος και λιώσαμε. Λιώσαμε κυριολεκτικά, αλλά εντάξει. Okay. Δεν τρέχαμε κιόλας μέσα όπως τρέχαν οι παίκτες. Mm. Αλλά είχε αρκετή ζέστη. Το βράδυ όμως είχε κατακλυσμό. Θα σου πω το εξής, είπες για το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο. Όντως ο Άρης δεν ήταν τόσο καλός το πρώτο, αλλά είχε Γιώργο και αυτό είναι άξιο αναφοράς και βλέπω ότι γενικότερα σε άλλες ομάδες υπερτονίζεται. Θεωρώ ότι και ο Άρης ως ΠΑΕ πρέπει λίγο να γίνει πιο επικοινωνιακό σε κάποια τέτοια ζητήματα και κάποια θέματα. Γιατί εντάξει, ο Χρήστανθος και κάθε Χρήστανθος θα πει τις εντυπώσεις, τις απόψεις του, θα πει αν του άρεσε ο Τανούλης ή ο Χατζιωάννη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα επικοινωνούν λίγο περισσότερο οι ομάδες μας, γιατί όταν συμβαίνει το ανάποδο, επικοινωνείται αρνητικά. Και τι εννοώ? Ο Άρης το πρώτο ημίχρονο λοιπόν είχε 8 Έλληνες, ναι, το βασικό σχήμα, από τους οποίους 8, οι 7 είναι από τα θύματα υποδομής του. Απέναντι στους βασικούς της Γάνδης. Τώρα που έχουν κουρευτεί όλοι γουλοί, είναι όλοι οι ίδιοι. Ναι, σωστά. Έτσι. Απέναντι στους βασικούς ποδοσφαιριστές της Γάνδης, απέναντι σε μια ομάδα που έχει αρκετά budget, αρκετά εκατομμύρια budget. Ο Ματθαίο έλειπε. Και τα πήγαν οι πιτυρικάδες μια χαρά. Στη χθεσινή ομάδα του Άρη. Τα πήγαν μια χαρά, τηρούμενο των αναλογιών. Τηρούμενο των αναλογιών τα πήγαν μια χαρά. Συγχωρεμένος, ναι, ο Ματθαίο. Να είναι ωραίο το. Ακριβώς το Ντάλε Κουάλε, όπως πριν από 30 χρόνια. 40 πόσα είναι. Λοιπόν, να σου πω λίγο. Ναι, έχω στα μπάρι εχθές από τους μικρούς. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν ήταν καλοί. Πολύ καλοί ήταν. Και ο. Και ένα στο κέντρο. Πες μου λίγο αυτό το αριστερό, όχι το αριστερό, το center back με το αριστερό το πόδι, ο ψηλός, εκείνος μου άρεσε. Ο Τανούλης ή ο Χρυσόπουλος? Νομίζω ο Χρυσόπουλος, αυτός, ο Χρυσόπουλος. Ψηλό παιδί, γεροδεμένο, ωραίο, με την μπάλα στα πόδια, πολύ καλός. Έκανε ένα λαθάκι σε κάποια φάση και μετά ήταν πάρα πολύ καλός. Και πούλησε κάποια στιγμή την μπάλα ανάμεσα. Νομίζω λες τον Τανούλη. Όχι, δεν λέω τον Τανούλη. Το άλλο αυτό που έχει μαλλιά, λες. Ναι, αυτός, ναι. Σωστά, αυτός. Και τα δύο αυτά τα παιδιά είναι από τις ακαδημίες του Άρη. Ο Χρυσόπουλος. Τον Τανούλη τον ήξερα γι' αυτό. Δύο χρόνια πιο μεγάλος. Ο Χρυσόπουλος είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. Μου άρεσε πολύ αυτός. Αυτό το ρόλο του. Αυτός θα τον βάλει κάτω με μια βρεγμένη σανίδα ο Μπούργος, θα τον κάνει στην τερμπακάρα. Ο συγκεκριμένος έχει καταρχήν απίστευτα σωματικά προσόντα, όπως είδες. Είναι ένα παιδί που ήταν στην ΚΑΠΑ 19. Ένα παιδί το οποίο είναι από αυτούς που επέλεξε ο Μπούργος να τους πάρει, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνεις ότι όταν έχει ένας ξένος προπονητής λέει ποιους μικρούς έχετε, ποιοι είναι από τις ακαδημίες. Τους θέλουν οι προπονητές, δύο, τρεις, τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ναι. Τον Τανούλη και τον Χρυσόπουλο λοιπόν τους πήρε αυτός. Τους είδε, τον Τανούλη τον είδε που είναι 16,5 χρονών, έτσι. 16,5 ο άλλος είναι... δηλαδή πάει είναι 16,5 χρονών. τον είδε στα παιχνίδια. Ναι. Στα παιχνίδια με ΑΚ και ΠΑΟΚ, θυμάστε με την ΚΑΠΑ 17 που τα είχε δείξει Νόβα. Το Χρυσόπουλο σε παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19 και τους ανέβασε αυτός και τους έχει, γιατί αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν τους πήρε τώρα στην προετοιμασία. Αυτά τα 7 παιδιά που είναι μαζί εδώ πάνω, ο Μπούργος θα είχε από τη δεύτερη εβδομάδα που ήταν στην Ελλάδα,
και ανέλαβε τον Άρη, Πουσέκης στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του να θέλει να ανεβάσει παιδιά από τις ακαδημίες. Στην Ατλέτικο ήταν η τρέλα του αυτή και ανέβασε αρκετούς. Και είναι και ένα στίχημα θες για τον Καρυπίδη, προσωποφόρο, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι ο κάθε Άρης, αν μπορέσει να πάρει πολλά χρήματα πέρα από μία στο τόσο με τον Καμαρά που ήταν η ακριβότερη μεταγραφή του, μπορεί από τέτοια παιδιά. Γιατί στη Γερμανία, στην Αγγλία, αυτό ακριβώς ψάχνουμε. Ψάχνουμε 16χρονους, 17χρονους, 18χρονους με σωματικά προσόντα που θέλουν να τους πάρουν και να τους δουλέψουν αυτοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Είναι ένα στοίχημα για τον Άρη αυτά τα παιδιά. Δείχνουν πολύ καλά στοιχεία. Και ο μικρός ο Χατζιωάννου δείχνει καλά στοιχεία. Χθες είδαμε και τον Παναγίδη. Θέλει τα μπουκά, θέλει θράσος να μπει που πήρε το πέναλτι. Και γενικότερα είναι αυτά τα παιδιά, δείχνουν αρκετά μεγάλη όρεξη. Πάντως, αλλά Γιώργο, βέβαια, εγώ το λέω πάντα, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και στις ακαδημίες. Πρέπει να δουλέψουν αυτά τα παιδιά πάρα πολύ. Και το κυριότερο, πέρα από την δουλειά και την προσπάθεια, γιατί ταλέντο έχουν, φαίνεται, πρέπει να έχουν το μυαλό τους στην κεφάλι τους. Είναι το μεγάλο στίχημα αυτό, παιδί ρόλο και η οικογένεια. Βέβαια. Οι φίλοι, έτσι. Το περιβάλλον γενικώς, τα περιβάλλοντα μάλλον. Το περιβάλλον, όπως δες, φυσικά πρέπει και η ομάδα. Οι κοπέλες τους, αυτοί που είναι δίπλα τους, τα κορίτσια που έχουν σχέση και τα λοιπά, παίζουν ρόλο και αυτά, σημαντικό. Όλα. Πρώτη στα οικογένεια βέβαια. Ναι, εννοείται. Το σπίτι, βέβαια. Έτσι. Πάντως αυτό το παιδί μου άρεσε πολύ. Ο Χρυσόπουλος μου άρεσε πολύ εχθές. Έπαιξε και 90 λεπτά, έτσι. Ναι, και σωματικά προσόντα και αριστερό πόδι και κοντρολαρισμένο. Σκέψη το ψηλό παιχνίδι. Δεν περνούσε σχεδόν τίποτα. Είναι πολύ καλός. Έκανε το λαθάκι στην αρχή που δεν τον έριξε. Δηλαδή εκεί τον πείσμωσε ουσιαστικά και έγινε μετά. Δηλαδή έβαλε. Το γύρισμα που έκανε λάθος πάντα. Ναι, εκεί. Και οι υπόλοιποι. Εγώ πάντως, Γιώργο, από το να έπαιρνα, εντάξει, χρειάζεται να πάρει ένα στόπερ ακόμα χωρίς καμία αμφιβολία, δεν θα έπαιρνα μετά και τέταρτο στόπερ. Θα βάζα τους δύο μικρούς. Θα βάζα τους δύο μικρούς και θα τους έδινα και δύο-τρία παιχνίδια σιγά-σιγά. Είναι επένδυση για μένα το να δώσεις και μια ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά. Και επίσης, κακά τα ψέματα στην Ελλάδα, για να κάνεις καριέρα κτλ. Πολύ δύσκολα κάνει μεσοεπιθετικός κάποιος παίκτης που είναι μπροστά. Πρέπει να έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ταλέντο και να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά η κεντρική αμυντική είναι μια θέση που αν δουλέψεις και έχεις τα σωματικά προσόντα μπορείς να διακριθείς και να κάνεις καριέρα και να βγάλεις και πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω παραδείγματα αυτά του Μανολά, του Παπασταθόπουλου κτλ. Έκαναν και διεθνή μεγάλη καριέρα. Φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν είναι τόσο αμάν και ντε. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι καλοί ποδοσφαιριστές, είχαν το μυαλό στο κεφάλι τους, δούλεψαν και έκαναν ό,τι έκαναν. Λοιπόν, τώρα, βλέπει ο Αργιανός τώρα που είπες και για το δεύτερο εμίχρονο, μου έδωσε την assist, την πάσα μάλλον, πρέπει να το βάλω το καλάθι, να πάρεις και την assist εσύ. Λοιπόν, βλέπει ο Αργιανός χθες τριπλέτα θανάτου μπροστά. Η Τούρμπε αριστερά, δεξιά Μαντσίνη και καρφωμένος σεντερφόρο ο Γκρέι. Και έφτιαξε διάφορα γούστα με το μυαλό του. Να ξέρεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και επίσης εγώ θα σου πω ότι με αυτό το 3-5-2 όταν ο Κούρβε πήγε στον άξονα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Και έπαιζες με μια ομάδα, επαναλαμβάνω, καλή. Είδες 3-4 φορές αγκαλιές να τον ανατρέψουν και συνέχιζε αυτός. Το πιο χαρακτηριστικό μου, Γιώργο, είναι ότι ο Άρης απέκτησε σεντερφόρ. Έκανε 3 κινήσεις, ο παίκτης βέβαια ήταν από διακοπές, έτσι. Ναι, γιατί άκουσα ακόμα δεν είναι γρήγορος. Ήταν διακοπές, ήρθα από τις διακοπές, έκανε ατομική προπόνηση, έτρεξε δηλαδή πάνω κάτω και έκανε διατάσεις και τον έβαλε να παίξει. Και παρόλα αυτά έκανε 2 σεντερφορίσιες κινήσεις και μία που έβαλε τον κόλ και του ακυρώθηκε κακώς γιατί δεν είναι ο σάιτ, 3 σεντερφορίσιες κινήσεις σε αυτό το τέταρτο και επιτέλους ο Άρης είδε παίκτη να κινείται ανάμεσα στους δύο αμυντικούς. Γιατί ο Καμαρά καλός, χρυσός, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, από τους καλύτερους ξένους που έχουν έρθει στον Άρη ποτέ ο Καμαρά, μην τα ισοπεδώνουν όλα επειδή έχει την φορά, δεν κάνει οτιδήποτε άλλο. Ο Καμαρά είναι παικτάρα. Είναι. Απλά δεν ήταν σέντερφορ. Χθες ο Γκρέι, μία από εξαιρετική πάσα του Μαντσίνη, που βλέπουν κάποιοι εκεί που έχουμε εκεί στο ραδιόφωνο και τρελαίνονται, το ξεχάσαν ότι την έκανα. Ο Μαντσίνη την πέρασε από 2 αμυντικούς από πάνω και βγάζει μόνο του.
με τον δερματοφύλακα και περνάει τον δερματοφύλακα και το βγάζει με υπερένταση ο δερματοφύλακας και η δεύτερη σεντερφορίση από την κάθετη του Ιτούρμπε. Πραγματικά είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε στον Άρη ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή πάρα πολύ δυνατός. Και να πω επίσης, το είπα και το πρωί στο Ζάχο, παιδιά, επειδή διάβασα κάποια σχόλια, κάποιοι είπαν ότι είναι ο χοντρός ο Γκρέι, καταρχήν να σημειώσω ότι στη φωτογραφία αυτός με τα γυαλιά ο δίπλα είμαι εγώ. Δεν είναι ο Γκρέι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μόνο από εκεί μπορεί κάποιος να πει ότι αυτός είναι χοντρός. Έβγαλε την μπλούζα του και κρυφτήκαμε, ντραπήκαμε. Γιατί ο τύπος είναι όχι απλά γυμνασμένος, είναι εκτός αν θεωρούνται τα μπράτσα του και η κοιλιακή του κτλ. Θεωρούνται, δεν πρέπει να έχει ίχνος λίπος πάνω. Ο τύπος είναι, όπως είναι όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν επαγγελματικά ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Είναι κτιστός, πραγματικά. Κι όμως ακούσαμε και το απίθανο, ότι είναι χοντρός λέει, ο συγκεκριμένος. Ναι. Εδώ και για τον Καμαρά το ακούγαμε, ότι είναι χοντρός. Γενικότερα, αν είναι χοντρή, έτσι, τότε τι θα πούμε εμείς στην πόλη. Ας είναι. Ήρθαν και τα δυο μας παιδιά χθες, ο Μαζικού και ο Νταμπό. Και αυτοί θα μπουν σε ρωτήσεων. Νομίζω και αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία να τελειώσει το θέμα της ανακοίνωσης των μεταγραφών τους. Να δούμε αν θα προλάβουν να έρθουν στην Αυστρία. Νομίζω ότι αν δεν έρθουν σήμερα, μετά δεν έχει ουσία για μια μέρα, γιατί την Πέμπτη υπάρχει φιλικό. Αλλά αυτό θα το δει η ΠΑΕ Άρης και θα μας ενημερώσει και για να σας ενημερώσουμε στη συνέχεια και εμείς. Πολύ δυνατή η προπόνηση σήμερα, δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Δηλαδή κράτησε πάρα πολύ σε σημείο που το απόγευμα βλέπω να ξεκουράζονται, αλλά ήταν με ένταση, με εξαίρεση του Χρυσόπουλο, τον Ματέο και τον Ιτούρμπε και τον Μπράμπετ, συγγνώμη, τον Μπράμπετ, τον Ιτούρμπε και τον Χρυσόπουλο που παίξαν όλο το 90 λεπτό, όλοι που και ακολούσαν ένα διαφορετικό πρόγραμμα, όλοι οι υπόλοιποι είχε πολύ ένταση η προπόνηση, χαίρεται και ο Μπούργος από το γεγονός ότι σιγά σιγά επανδρώνεται η ομάδα, γιατί ήδη έχουν έρθει τρεις ποδοσφαιριστές. Τον έκαιγε βέβαια το θέμα του Γκρέι πάρα πολύ, τον καίει το θέμα των Χαφ, αλλά με ικανοποίηση άκουσε χθες ότι έκλεισε και ο Νταμπό. Άρα έχει πλέον Νταμπό, Ντιόπ και Ντουκουρέ. Είναι σχετικά καλά δεδομένη τη στιγμή. Θέλει άλλον έναν βέβαια, Χαφ, εν όψη Γκόμελ. Και θα έχει τη δυνατότητα και στο φιλικό της Πέμπτης και στα φιλικά που θα γίνει στην Ελλάδα, 11 και 14 του μήνα, να προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα για τα παιχνίδια με την Γκόμελ. Ο Άρης Γιώργο θα κλείσει, προσπαθεί να κλείσει, όπως μας λένε από την ΠΑΕ, άλλες τρεις περιπτώσεις πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών και για το φορ και για το δεξί μπακ και για έναν ακόμα χαφ και ενδεχομένως και έναν ακόμα στόπερ, αλλά για τους τρεις παίκτες. Αυτό λέει η ΠΑΕ, αυτό σας μεταφέρουμε, ότι είναι συζητήσεις με παίκτες από το πάνω ράφι. Θέλει ο Καρυπίδης πάση θυσία να μπει στους ομίλους. Φυσικά το όφελος θα είναι τεράστιο για την ομάδα αν τα καταφέρει. Θα είναι γύρω στα 7-8 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεσαι ότι αλλάζει το στάτους του Άρη σε αυτή μια τέτοια πρόκριση. Και γι' αυτό θέλει να κλείσει και αυτές τις περιπτώσεις μέχρι την Παρασκευή. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Αν όντως θα τελεσφορήσουν αυτές οι επαφές, δεν είναι τόσο εύκολο. Παιδιά, είμαστε στις αρχές ακόμα το μεταγραφικής περίοδου. Εγώ δεν θυμάμαι τον Άρη ξανά 4 Ιουλίου να έχει κάνει 6 κινήσεις, αν προσθέσουμε και τον Καμάτσο, το οποίο περιμένουμε σήμερα ή αύριο στη Θεσσαλονίκη, και να πηγαίνει και για άλλες. Μακάρι να βγουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και στο χορτάρι, γιατί το βιογραφικό το έχουν. Το θέμα είναι να βγουν και στο χορτάρι να αποδώσουν έτσι όπως πρέπει να αποδώσουν. Και να πούμε και μια καλή κουβέντα για τον Ματέο Γκαρσία, ο οποίος δύο παιχνίδια παίζει αμυντικό χαφ και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν θα σκεφτεί ο Μπούργος να τον μεταφέρει εκεί, αλλά και στα δύο μάτια ήταν πάρα πολύ καλός, έχει διάθεση, έχει όρεξη. Φέτος το έβαλε το πέναλτι, γιατί πέρσι στο ίδιο γήπεδο με τον Ερυθρό Αστέρα το έχασε. Και προφανώς παίζει ρόλο ότι ο προπονητής είναι ο Μπούργος και είναι συμπατριώτης του. Για παιδιά όπως ο Ματέο νομίζω παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία και γενικότερα να μπορείς να πάρεις, να έχεις τον τρόπο μάλλον να πάρεις από αυτά τα χαρακτηριστικά του ταλέντου, γιατί είναι ένα μεγάλο ταλέντο, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν το έδειξε πέρσι, δεν έχει κάνει καλή σεζόν. Βέβαια, η τελευταία φάση με τον γκολ με την ΑΕΚ σχεδόν έσβησε την κακή του σεζόν, γιατί ήταν κακός ο Ματέο πέρσι, με πολύ, πολύ μικρές εκλάμψεις και πολύ λίγα καλά παιχνίδια. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα,
θα κάνει μια σεζόν ανάλογη τη πρώτη χρονιά που ήταν στον Άρη. Λοιπόν, η συνέχεια τι έχει για να κλείσουμε, τι όσον αφορά στα φιλικά εννοώ και τα μεταγραφικά μα τα είπε, στα φιλικά. Άρη Λεμεσού την Πέμπτη. Ναι. Άρη Λεμεσού την Πέμπτη στη Σλοβενία. Είχαμε πει δεν θα μετακινηθούμε, αλλά τελικά άλλαξε η έδρα του φιλικού αυτού. Θα πάμε στην Σλοβενία, δεν είναι καμία 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα, οπότε εντάξει, δεν θα πάμε τόσο μακριά. Mm. 11 του μηνός με τον Ολυμπιακό το φιλικό που ανακοινώθηκε χθες, και υπάρχουν και οι εκτόσεις, όπως είπαν τα εισιτήρια, αυτό το 25% για τους κατόχους διαρκείας. Και 14 Ιουλίου θα υπάρχει φιλικό παιχνίδι, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο αντίπαλος, θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Θυμίζω 21 του μήνα είναι το παιχνίδι με την Κόμενη στο πλεάν της Βικελίδης. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσανδέ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, λοιπόν.